Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και είναι η εκπομπή «Τα ψεύδα στον κόσμο» από το nstv.gr. Ψηφιακά αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Κουμεντακό Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Παναγιώτη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Όπως ήδη γνωρίζουν οι φίλοι μας ακροατές, το θέμα σήμερα είναι αναζητώντας το Παλαιό Φάλιρο. Ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε πώς κανείς μπορεί να μάθει την ιστορία, τον πολιτισμό, αλλά και αξιοθέατα του Δήμου του Παλαιού Φάλιρου. Ένας Δήμος με ιστορία, ένας Δήμος που όλοι θέλουν να φτάσουν, γιατί είναι το πιο κοντινό σημείο σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας και είναι η θάλασσα. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Και να δώσουμε ένα γεωγραφικό προορισμό καταρχήν, επίτρεψέ μου, και μετά θα συζητήσουμε. Το Παλαιό Φάλιρο είναι παραλιακή συνοικία του νότιου τομέα Αθηνών, νοτιοανατολικά του κέντρου της Αθήνας. Η έκταση είναι 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το μήκος της παραλίας του στο Σαρονικό είναι περίπου 4 χιλιόμετρα. Απέχει 9 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, 13 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Πειραιά. Το Παλαιό Φάλιρο βρίσκεται στη νότια πλευρά του νομού Αττικής και συνορεύει με τους δήμους της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης και έχει σαν όριό του το ρεύμα της Πικροδάφνης. Σωστά. Να πούμε λίγο έτσι μια αναδρομή στην ιστορία και το πώς προήλθε το όνομα Φάλιρο. Έχεις λίγο να μας δώσει ένα στίγμα. Καταρχήν να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι παλαιοφαλιριώτης, όσο και αν ακούγεται έτσι κάπως. Και έχω τη χαρά η μητέρα μου να είναι γέννημα φρέμα, αυτό που λέμε Παλαιού Φαλήρου. Άρα γνωρίζω και από εκείνη, έχω τη χαρά να γνωρίζω αρκετά πράγματα. Το Φάλιρο, όπως είπες και εσύ, νομίζω για μένα είναι ένας παράδεισος. Επέτρεψε με αυτή την έκφραση. Έχει θάλασσα, έχει ζεστούς ανθρώπους και πάρα πολλά πράγματα να δει κανείς. Το όνομά του το πήρε από τον Φάλιρο, ο οποίος ήταν εγγονός του βασιλιά στην αρχαιότητα και είναι ένα σημείο από τα αρχαία χρόνια πάρα πολύ γνωστό. Ήταν το πρώτο λιμάνι της Αθήνας, πολύ γνωστό εκείνα τα χρόνια, όπως λένε τα γραπτά, μέχρι που ήταν το επίνιο της αρχαίας Αθήνας, μέχρι που τον 5ο αιώνα ο Θεμιστοκλής για τους δικούς του λόγους έπεισε τους Αθηναίους να το μεταφέρουν στον Πειραιά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και πήρε το όνομά του από τον Φάλιρο, ο οποίος ήταν τοπικός ήρωας για μας. Μάλιστα να συμπληρώσω, στην περιοχή του Δέλτα έχει βρεθεί το νεκροταφείο του αρχαίου Φαλήρου. Σωστά. Που βρισκόταν στον χώρο μεταξύ των άλλοτε κρατικού εργοστασίου αεροσκαφών, σήμερα σωστά, Μουσείο της Αεροπορίας και της περιοχής που φιλοξενούσε τον υπόδρομο. Σωστά, σωστά. Επίσης, ο Ηρόβοτος αναφέρει συχνά το Φάλιρο στα περσικά της μάχης των Ελλήνων και των Περσών και επίσης το Φάλιρο αναφέρεται συχνά τόσο κατά τη διάρκεια της πρωτοχριστιανικής εποχής όσο και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σωστά. Υπάρχουν αναφορές και από τον Ηρόδοτο και από τον Θουκυδίδη. Το βρίσκεις παντού. Και είναι ιδιαίτερη, γι' αυτό σου είπα ότι γενικά νομίζω είναι ένας πολύ ιστορικός δήμος και είναι μεγάλη χαρά για μένα που έχω, αν θες, και αυτό την ιδιότητα του Προέδρου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Παλαιού Φαλήρου, την οποία μου έκανε την τιμή ο Δήμαρχος να μου το δώσει με την ομόφωνη γνώμη όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Θα πούμε λίγο παρακάτω αναλυτικά για τον οργανισμό. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ακόμη 2-3 στοιχεία για τη σύγχρονη ιστορία. Το 1883 γεννήθηκε το πρώτο μεταφορικό μέσο, το τραμ, που συνέβη το Παλαιό Φάλιρο με το Νέο Φάλιρο.
Την περίοδο του 1910 με 15, έφορες οικογένειες ανακαλύπτουν την ομορφιά του φαλήρου και αρχίζουν να χτίζουν τα αρχοντικά τους και τις επαύλεις, με πιο χαρακτηριστική την έπαυλη κουλούρα, διασώζοντας μέχρι και σήμερα. Τώρα είναι μουσείο παιχνιδιών. Σωστά τα είπες και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό φλίσβος, που είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θα λέγαμε το σολίδι του παλαιού φαλήρου. Λένε ότι πρωτοφτιάχτηκε στα τέλη της δεκαετίας το 1895. Αυτό χρησιμοποιήθηκε στην αρχή σαν οικία και μετά πήρε διάφορες άλλες χαρακτήρες, έγινε εστιατόριο και χρησιμοποιήθηκε με αυτό το σκοπό. Από εκείνα τα χρόνια και μετά άρχισαν οι έφορες, όπως λες και εσύ, οικογένειες, να καταλαβαίνουν τι σημαίνει φάλιρο. Και άρχισαν όντως να έρχονται στο παλαιό φάλιρο, να χτίζουν βίλες, να χτίζουν κάποιες οικίες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά για να κάνουν, με απλά λόγια, τις διακοπές τους, τα μπάνια τους. Γι' αυτό και ήταν και πολύ γνωστό το φάλιρο ως μια περιοχή στην οποία οι Αθηναίοι έκαναν, οι έφοροι, ειδικά Αθηναίοι, έκαναν τα μπάνια τους και υπήρχαν και γνωστά λουτρά και διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης, θα πούμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Το 1925 συστήθηκε η κοινότητα του Παλαιού Φαλήρου με το προεδρικό διάταγμα 27-8-1925. Παράλληλα έγινε και με το ονομασία του τότε συνοικισμού Βουρλοποτάμου σε Αμφιθέα. Σωστά. Το 1942 το Παλαιό Φάλιρο από κοινότητα που ήταν ως τότε γίνεται Δήμος, ως πρώτος δήμαρχος ήταν τότε ο του Φετσής. Έτσι ήταν. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι το 1922 ήρθε το ρεύμα στο Παλαιό Φάλιρο, να το πούμε έτσι, και το 1930 Ιούλεν. Τότε λεγόταν Ιούλεν. Σωστά. Και σιγά σιγά όντως ήταν κοινότητα, ήταν μαζί και με το Καλαμάκι, κομμάτι του Αλίμου ουσιαστικά, και το 1942 έγινε όντως η χρονιά που έγινε Δήμος στο Παλαιό Φάλιρο. Επίσης το 1961 γίνεται αυτόνομος Δήμος. Ουσιαστικά ακριβώς το 1961 ήταν ο πρώτος Δήμος του Παλαιού Φαλήρου, αυτόνομος, όπως είμαστε τώρα. Να πούμε κάτι επίσης χαρακτηριστικό για το Δήμο του Παλαιού Φαλήρου, ότι από το 1974 και μετά, αρκετοί ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη εγκαταφύστανται στο Παλαιό Φάλιρο, όπου αποτελούν μια ιδιαίτερη ζωντανή κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Παναγιώτη. Ο Δήμος του Παλαιού Φαλήρου είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένος με τους Κωνσταντινούπολιτες, οι οποίοι από την περίοδο του 20-22 άρχισαν κάποιοι ομογενείς να έρχονται προς τα εδώ, αλλά ειδικά με το πογκρόμ του 55 αλλά και του 64 έφτασαν στο Παλαιό Φάλιρο, κάποιοι στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και στον Άλυμο, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι εγκαταστάθηκε στο Παλαιό Φάλιρο. Γιατί τους θύμιζε, όπως λένε και εκείνοι χαρακτηριστικά, πάρα πολύ τα δικά τους μέρη. Και εδώ στο Παλαιό Φάλιρο βρήκαν τη ζεστασιά, την αγάπη των παλαιοφαλιριωτών και συνδέθηκαν αμέσως και πολύ γρήγορα, εντάχθηκαν στην κοινωνία και έγιναν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Δήμου του Παλαιού Φαλίρου. Είτε αφορά την κοινωνική τους δράση, ανέπτυξαν δράση είτε κοινωνικά, είτε στον αθλητικό τομέα και πραγματικά είναι μια πολύ ζεστή και ιδιαίτερη κοινότητα για μας. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να έρθω λίγο πιο στη σημερινή εποχή και μια που μιλάμε για αθλητικά να θυμίσουμε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 έφερε σημαντικές αλλαγές στο Παλαιό Φάλιρο. Σωστά. Έτσι είναι. Το 2004 το Παλαιό Φάλιρο είχε μια ιδιαίτερη ζωντάνια, έγιναν πολλά πράγματα και
Εάν περάσουμε στο κομμάτι του αθλητικού, θέλω να σου πω ότι γίνονται αρκετά πράγματα σε αθλητικό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε έναν πολύ πολύ γνωστό και πολύ καλό ημιμαραθώνιο, ο οποίος ονομάζεται και Ποσειδώνιος ημιμαραθώνιος. Με πολύ μεγάλη επιτυχία γίνεται από τον κύριο Λιαπή, για να λέμε και ποιος τον πρώτο ξεκίνησε, ο κύριος Κώστας Λιαπής. Υπάρχουν αθλητές από 35 χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετοχές φτάνουν τις 10.000. Είναι έτσι ένα γεγονός πάρα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ μεγάλο. Και πραγματικά είναι μια διαφήμιση για το Παλαιό Φάλιρο. Αυτό είναι ένα κομμάτι έτσι πολύ καλό. Επίσης, να σου πω ότι έχουμε εγκαταστάσεις τις οποίες τις ζηλεύουν, νομίζω ότι ζηλεύει όλη η Ελλάδα, με την καλή έννοια πάντα. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε πισίνα, έχουμε στίβο, έχουμε πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου, έχουμε ένα σύγχρονο κόσμημα, το γήπεδο Μπεφών, το οποίο κατάφερε ο Δήμαρχος, ο τέος Δήμαρχος και τώρας βουλευτής της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Χατζηδάκης, να το φτιάξει. Ένα κόσμημα, ένα γήπεδο μπάσκετ, στο οποίο έχουμε και καινούρια γήπεδα τέννις. Νομίζω είναι ένα αθλητικό, θα έλεγα, έτσι, σύμπλεγμα. Έχει τα πάντα και με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο, νομίζω το κρατάμε έτσι σε ένα καλό βαθμό. Εγώ θα συμπληρώσω γενικά ότι έχει μια μεγάλη ιστορία σε πολλά αθλήματα η περιοχή και με πολλές διακρίσεις. Σωστά, σωστά. Σωστά, υπάρχει ο Σύλλογος Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου, που είναι το Φάλιρο για μας. Πάρα πολλά αθλήματα και πάρα πολλές διακρίσεις με πάρα πολλούς καλούς αθλητές από τα χρόνια, από το 1924, αν κάνω λάθος. Και συνεχίζει να έχει αυτές τις πολύ καλές επιτυχίες. Για μας είναι μεγάλη χαρά. Συμμετέχουν μάλιστα στο κομμάτι αυτό, να σου πω ότι και οι ομάδες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ήρθαν, το Τατάβλα και το Πέρα, δύο πολύ σημαντικοί συλλογοί για μας, οι οποίοι ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, είχαν ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, και ξαναεπανιδρύθηκαν σε εμάς εδώ. Και νομίζω ότι οι σύλλογοι του Παλαιού Φαλήρου, μαζί και με τους συλλόγους αυτούς που είναι κομμάτι και δικό μας πλέον του Παλαιού Φαλήρου, έχουν φτιάξει ένα πολύ δυνατό, έχουν μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία για μας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τους φιλοξενούμε, σε εισαγωγικά το φιλοξενούμε, στις εγκαταστάσεις μας, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε ένα πράγμα με τις ομάδες αυτές και ειδικά με τον αθλητικό όμιλο Παλαιού Φαλήρου. Όπως υπάρχει και ο Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας, για να μην αδικήσω κανέναν, υπάρχει και ο ΠΑΣ Παλαιού Φαλήρου, η Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, η Ίον. Αρκετά σωματεία, Πολλά σωματεία που προάγουν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ που είμαστε στη Βίλια Εθνική. Εξαιρετικά, ελπίζω να μην, άρχισα να λέω ονόματα, ελπίζω να μην ξεχάσω κανέναν. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι πολύ βασικό κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό είναι θετικό, γιατί γίνεται κίνητρο για τα μικρά παιδιά. Με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, Παναγιώτη. Το βασικό είναι τα παιδιά. Τα παιδιά μας, που τη χάνει και εγώ να έχω ένα πιτσιρίκι 3 ετών. Αυτό είναι. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Είναι υγεία πάνω απ' όλα. Είναι υγεία και καλό είναι τα παιδιά να είναι εκεί και όχι κάπου αλλού. Και νομίζω ότι στο Παλαιό Φάλιρο το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα δώσω μία πάσα. Έχω ξαναπεί σε άλλη μου εκπομπή. Πολιτισμός, αθλητισμός, εθελοντισμός. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Γιατί, όπως είπες πριν, στο μαραθώνιο που γίνεται, φαντάζομαι ότι χρειάζεται τη βοήθεια εθελοντών. Ακριβώς. Και είμαστε, μπορώ να σου πω, είμαστε τυχεροί, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών στο Παλαιό Φάλιρο. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έχω ζήσει έτσι από μικρός, μιας και ήμουν και πολύ κοντά στο δήμαρχό μας, τον Γιάννη Βασιλόπουλο. Να πούμε την καλησπέρα στον αγαπητό δήμαρχο. Να την πούμε. Ο οποίος από
εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν, είχε δώσει και αυτός πάρα πολύ μεγάλο βάση στο κομμάτι του εθελοντισμού. Έτσι λοιπόν έχει χτιστεί μια πολύ δυνατή ομάδα εθελοντών, ακομάτιστη, πραγματικά εθελοντών του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και όπου αλλού μπορεί να χρειαστούν, δίνουν το παρόν και βοηθάμε πραγματικά σε πολλά σημεία και πραγματικά χωρίς να φαινόμαστε και πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι ο εθελοντισμός πραγματικά καλό είναι να φαίνεται μέχρι εκεί ξέρεις που πρέπει και γίνεται πραγματικά εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά από τους εθελοντές, στους οποίους έχω την τιμή να είμαι και εγώ μέλος και πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Γι' αυτό και ο Δήμος μας είναι παρόν παντού. Να επανέλθω λίγο πίσω. Να θυμίσουμε στους φίλους μας ότι για πολλά χρόνια κοντά στο Δήμο υπήρχε ο υπόδρομος μέχρι περίπου το 2003, όπου έφυγε και στη θέση του δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα για όλους μας στολίδι, θα έλεγα. Είναι στολίδι. Τι να πούμε για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, νομίζω το επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες κόσμου. Έχει τα πάντα, είναι ένα στολίδι. Νομίζω μόνο καλά πράγματα μπορούμε να πούμε. Έχει τα πάντα. Και έχουμε την τύχη, εμείς οι παλαιοφαλαιριώτες, να είναι κομμάτι μας, να είναι δίπλα μας. Να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το επισκεφθούμε εμείς, στα σχολεία μας, τα παιδιά μας. Όλοι εμείς. Είναι μεγάλη μας χαρά που το έχουμε. Όπως επίσης μπορώ να σου πω ότι έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά έτσι, κομμάτια, όπως το Ευγενίδιο Ίδρυμα, παραδείγματος χάρη. Βέβαια. Πω... Και επευκαιρία να πούμε και κάποια, δηλαδή κάποιος που θέλει να επισκεφθεί και δεν γνωρίζει την περιοχή, είτε είναι ξένος επισκέπτης, είτε είναι από άλλη περιοχή, τι μπορεί να δει στο Δήμο. Σωστά. Να σου πω παράδειγμα το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το λεγόμενο για μας πλανητάριο. Σωστά. Είναι εξαιρετικό. Επισκέπτονται καθημερινά σχολεία, κόσμος. Έχει χτιστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1900 και συνεχίζει να βελτιώνεται, να γίνεται ακόμα καλύτερο και πραγματικά είναι για μας ένα στολίδι. Το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί οποιοδήποτε και όντως έτσι γίνεται. Έρχονται σχολεία από όλους τους Δήμους και εκτός Αττικής ακόμα και συνεχίζει να παράγει έργο. Να σου πω ότι είχε χτιστεί με σκοπό να δίνει υποτροφίες σε απόφοιτους τεχνικών σχολών και συνεχίζει να το κάνει ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα αφού έχει απλώσει, θα έλεγα έτσι, τα πλοκάμια του και παράγει έργο και πραγματικά εξαιρετικό έργο. Βοηθάει δηλαδή πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς μαθητές. Με πολλά προγράμματα. Με πολλά προγράμματα, ακριβώς. Με πάρα πολλά προγράμματα. Πάρα πολλά προγράμματα. Ένα εξαιρετικό κομμάτι που μπορεί να επισκεφθεί σε διέκοψα, αλλά ένα άλλο, ήθελα να σου πω ότι ένα άλλο εξαιρετικό πάλι κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος είναι το ναυτικό μας πάρκο, το πάρκο της ναυτικής παράδοσης. Και αυτό εξαιρετικό. Τι να πρωτοπώ, να πω για το Σορυκτό, να πω για το Αβέροφ που είναι μέσα. Βέβαια. Να πω για το Βέλος που έχουν γίνει ναυτικά μουσεία και μπορεί ο απλός κόσμος να τα επισκεφτεί και πραγματικά να τα ζήσει από μέσα. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Η Τρίρης, η οποία είναι πιστό αντίγραφο και τη φιλοξενεί και αυτήν τον ναυτικό μας πάρκο, είναι πραγματικά ένα στολίδι. Η οποία είναι η σύγχρονη εποχή, που είναι η Μαρίνα του Φιλισβού, με το σύγχρονο, αν θέλεις, κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου. Είναι σημείο αναφοράς για όλους εμάς που είμαστε γύρω από το Παλαιό Φάλιρο. Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι εξαιρετικό. Ακριβώς. Έρχεται κόσμος από όλη την Αττική. Και να κάνουμε και μία ευχή. Με τις καφετέριες, με τη βόρτα,
με το καταπράσινο κομμάτι, είναι με τα σκάφη, με τη θάλασσα, με το πράσινο, νομίζω ότι συνθέτει τα πάντα. Είναι ένα κομμάτι πραγματικά, θα το ξαναπώ, ίσως γίνομαι κουραστικός, είναι ένα στολίδι και έτσι θέλουμε να παραμείνουμε και όσο μπορούμε να το βελτιώνουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Αυτό. Εύχομαι να κάνω και μια ευχή πάνω σε αυτό. Θεού θέλοντος, συνθηκών επιτρέποντος και ευχόμαστε γρήγορα να πάνε όλα καλά και με το εμβόλιο λόγω κορονοϊού, να μπορούμε πάλι να επισκεφτούμε με άνεση και να περπατήσουμε γύρω από τη Μαρίνα του Φλίσβου. Όλοι θέλουν να κάνουν αυτή την περατσάβα στην παραλία. Μακάρι, μακάρι, γρήγορα. Εγώ θα το πω πάνω απ' όλα σαν απλός άνθρωπος. Να κάνουμε υπομονή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους. Δεν λέω τίποτα το... Είναι πολύ δύσκολα για όλους μας, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία όλων των ανθρώπων. Να κάνουμε υπομονή, να το ξεπεράσουμε και νομίζω ότι γρήγορα θα ξαναβρούμε τον δρόμο μας, είτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό, είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Εγώ να σου πω ότι έχουμε κρατήσει ανοιχτό αυτό που οι δικοί μας έχουν πει, το τένις και το στίβο με όριο ατόμων. Και όλο το υπόλοιπο δεν λειτουργεί. Να το λέω έτσι με στεναχώρια, αλλά αυτό ήθελα, είναι για το καλό μας. Ήθελα να ρωτήσω αυτό το ακριβώς. Φαντάζομαι ότι στις αρχές του χρόνου υπήρχε ένας προγραμματισμός. Σωστό. Υπάρχει προγραμματισμός. Γίνεται... Βέβαια, οι συνθήκες δεν βοηθούν ή δεν βοήθησαν. Όχι. Όχι, είναι, αλλά... Αν κάτι καταφέρατε να πραγματοποιήσετε και ποια είναι τα σχέδια την επόμενη χρονιά, ελπίζουμε να μπορούμε να είμαστε πιο καλύτεροι. Τα σχέδιά μας είναι πολλά, Παναγιώτη, είναι πάρα πολλά. Είναι πραγματικά και στον τομέα του πολιτισμού. Να σου πω ότι έχουμε 6 πολιτιστικά κέντρα και με το Φλίσβο, ο οποίος από το 2005 είναι πολιτιστικό κέντρο, αλλά και με τον πολυχώρο του Δημαρχείου, ενός εξαιρετικού Δημαρχείου που έχει γίνει με έναν εξαιρετικό πολυχώρο, ο οποίος πραγματικά στον οποίο γίνονται πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα, φιλοξενεί, θα έλεγα, βραδιές εξαιρετικές, είτε έχει να κάνει με το θέατρο, είτε με το χορό, είτε γενικά με εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό. Και έχουμε πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλά θέλεις πράγματα να κάνουμε. Υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει σχέδιο, αλλά για να σου είμαι έτσι πολύ αληθινός, πάνω απ' όλα η ευχή όλων μας είναι να ξεπεράσουμε το σκόπελο αυτό. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν. Το ρωτάω αυτό γιατί... Το ρωτάω αυτό ως προγραμματισμό, διότι η νέα χρονιά μας βρίσκει να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια του ελληνικού κράτους και αν και ο Δήμος του Παλιού Φαλήρου θα έχει μέρος συμμετοχής για τα 200 χρόνια. Έχουν ήδη γίνει ενέργειες από τον Δήμαρχο αλλά και από εμάς. Θα είμαστε μέρος αυτής της γιορτής. Αλλά θα σου έλεγα να τα πούμε καλύτερα πρώτα ο Θεός, όπως, ναι. Όπως είπες και εσύ, όταν θα έχουμε ξεπεράσει όλο αυτό και θα μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε με ημερομηνίες και με πρόγραμμα. Να σου πω επίσης ότι είναι μια πολύ μεγάλη οργάνωση που κάνει το Παλαιό Φαλήρο, είναι τα λεγόμενα φαλυρικά, τα οποία γίνονται για 2 εβδομάδες την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου για 15 μέρες, στον οποίο κάθε μέρα είναι διαφορετική ενότητα, στο οποίο έχουμε προάγουμε τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, με τη μεγάλη βοήθεια των εθελοντών, όπως είπαμε και πριν, με τον υπαλλήλων του Δήμου αλλά και του πολιτιστικού κέντρου, που έχω την χαρά πραγματικά να έχω εξαιρετικούς υπαλλήλους και στο πολιτιστικό μας κέντρο. Και πραγματικά γίνεται μέσα στη θάλασσα. Ουσιαστικά υπάρχει σκηνή, στείνονται τα πολιτιστικά στον Πάτη. Δίπλα στη θάλασσα υπάρχει σκηνή και πραγματικά είναι βραδιές πραγματικά πολύ όμορφες. Θάλασσα, θέατρο, μουσική, πολιτισμός, όπερα, 15 μέρες η μία καλύτερη από την άλλη. Ανυπομονούμε, δυστυχώς το 2000
20 δεν κάναμε, καφαλικά δεν έγιναν, όπως και κάποια τα περισσότερα πράγματα, λόγω του κορονοϊού. Εύχομαι και ελπίζω να βγούμε πιο δυνατοί και τα επόμενα φαλυρικά του 2021 να γίνουν ακόμα καλύτερα, όπως γινόντουσαν και τις άλλες χρονιές, αλλά ακόμα καλύτερα, ακόμα και οργανωμένα, και να δώσουμε τη χαρά στον παλαιοφαλυριώτη, αλλά και στους όμορους δήμους που έρχονται, να γιορτάσουμε πραγματικά μαζί τους τα φαλυρικά. Επειδή εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, θέλω να πω μία καλησπέρα στους φίλους ακροατές που είναι από τη Λευκοσία, το Άμστερνταμ και τη Στουγκάρδη. Την καλησπέρα μου, όπως και σε συγγενείς που σήμερα ειδικά μου κάνουν τιμή να είναι από το Ορλάντο και να μας ακούνε. Και την δική μου, Παναγιώτη. Θα ήθελα, επειδή είδα και στην κεντρική σελίδα, στη σελίδα του Δήμου υπάρχει το κομμάτι του τουρισμού, να κάνουμε μία μικρή μνήμα, δηλαδή όλο αυτό, πόσο επικοινωνείτε είτε με τα ξενοδοχεία που είναι κοντά στην παραλία και υπάρχει μια συνεργασία στο κομμάτι του τουρισμού και του πολιτισμού. Γιατί όταν κάπου πάμε, αυτό που λέμε, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε σε άλλη περιοχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πάμε να δούμε κάτι. Ή πάμε ακόμη σε άλλες εποχές, μέχρι και να πάμε σε μια συναυλία. Άρα, θα μπορούσε αυτό να επικοινωνιαθεί τα επόμενα χρόνια ή και του χρόνου πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, ακόμη περισσότερο στο να προσελκύσει και επισκέπτες που είναι από άλλη χώρα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Πραγματικά νομίζω ότι το Παλαιόφαλιρο, όπως είπαμε και στην αρχή... Και μάλιστα, συγγνώμη που διακόπτω, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια στην Λεωφόρο Συγκρού οι ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλες και αμερικάνικοι όμιλοι είναι στραμμένοι, όπως είχε πει χαρακτηριστικά πριν με 2 χρόνια ο πρόεδρος των ξενοδοχών Αθήνας, ότι είναι στραμμένοι στην παραλία. Και το πιο κοντινό σημείο είναι το Φάλιρο. Παναγιώτη, νομίζω ότι το παλαιό Φάλιρο συνθέτει όλο αυτό που λες, θάλασσα, ξενοδοχεία, πολιτισμό και αθλητισμό. Και εμείς, με το Δήμαρχο πάνω απ' όλα, αλλά και με εμένα έτσι βοηθώ, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παραδείγματος χάρη, οι εκδηλώσεις που κάνουμε, ο Λιμαραθώνιος, το Aphrodite Cup, η οποία είναι άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση που γίνεται από το Σύλλογο Αντωνία της γυμναστικής μας. Συνεργαζόμαστε σε απόλυτο βαθμό και με τα ξενοδοχεία. Φιλοξενούμε όλους τους αθλητές, τους ανθρώπους που θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τον τουρισμό. Το παλαιό Φάλιρο, γενικά η Ελλάδα μας, έχει ήλιο, νομίζω, 9-10 μήνες το χρόνο. Άρα όλες οι εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται είτε αθλητικές είτε πολιτιστικές, μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κ. Θεοχάρη, έχουμε κάνει συναντήσεις. Μας έχει βοηθήσει αρκετά και νομίζω ότι μόλις ξεπεράσουμε, όπως είπαμε, το σκόπελο αυτό που περνάμε τώρα, νομίζω ότι γενικά θα κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και εγώ καλώ, αν θες από τη θέση μου, και τους Ευρωπαίους, αλλά γενικά όλους τους ανθρώπους, όλους τους πολίτες, γενικά όλου του πλεοκόσμου, όλων των χωρών, να επισκεφθούν τον Παλαιοφάλιρο, να επισκεφθούν την Αθήνα, να επισκεφθούν την Ελλάδα πάνω απ' όλα, αλλά να ζήσουν και να περάσουν πολύ χρόνο στον Παλαιοφάλιρο, είτε αφορά τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορούν, εννοείται, τα ξενοδοχεία μας, αλλά και τα εστιατόρια μας. Γιατί, να το πούμε και αυτό, έχουμε... Βέβαια, αυτό θα ήταν παράληψη. Εστιατόρια, την ταβερνούλα, το καλό του εστιατόριο, ό,τι μπορεί και θελήσει να βρει ο απλός πολίτης, ο τουρίστας, το έχουμε στο Παλαιοφάλιρο και πραγματικά νομίζω μπορούν να βρουν ό,τι θελήσουν. Να πω κάτι το οποίο είναι τα τελευταία 2 χρόνια ή ίσως και περισσότερο, που στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία συμβαίνει το εξής. Πλέον στοχευμένα τα λεγόμενα πακέτα διακοπών έχουν και μία θεματολογία. Τι εννοώ με αυτό? Εκτός από το να δω ένα αξιοθέατο, θέλω να γνωρίσω, και το είδα μάλιστα μπαίνοντας, ας πούμε, πέρσι
αρκετοί Γάλλοι, Ισπανοί, μέχρι και πρόσφατα, παρόλο τη πανδημία, οικογένειες που ξεφεύγαν από το στιγνό ιστορικό κέντρο και πηγαίναν να γνωρίσουν, και υπάρχουν αρκετά άρθρα από την Τζέννη ιδιοσιογραφία πάνω σε αυτό το κομμάτι, που θέλουν να έχουν εμπειρίες, γνωρίζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων, βλέποντας, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπες, να πάω στο παραδοσιακό ταβερνάκι, να δω απλούς ανθρώπους, πώς ζουν, πώς είναι η διατροφή. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έχουμε αναφέρει στις μορφές τουρισμού, που είναι ο γαστρονομικός τουρισμός, και η περιοχή του Παλιού Φαλήρου, επηρεαζόμενη από το ρεύμα της Κωνσταντινούπολης και των Βολτών, έχει μια ταυτότητα δικιά της, πολύ χαρακτηριστική. Συμφωνώ. Νομίζω ότι όλο αυτό που λες το είπες εσύ, μπορεί να συνδυαστεί πραγματικά. Είτε αφορά όλο αυτό, δηλαδή νομίζω μπορεί να βρει τα πάντα. Μπορεί να βρει, το πιο απλό θα σου πω και έχω τη χαρά να το πω, αυτή η πολύ μεγάλη παραλία μας, μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί χωρίς να πληρώσει ένα ευρώ. Έχει καθαριστεί, έχουν γίνει ενέργειες, αν την δεις στον τελευταίο καιρό, είναι πεντακάθαρη, δηλαδή και περιβαλλοντικά αν το δεις. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να συνδυάσεις τον μπάνιο, μπορείς να συνδυάσεις την ιστορία που λες του Φαλήρου, να πας στο παιδικό μουσείο που λέγαμε προηγουμένως, στην έπαυλη κουλούρα που προηγουμένως μιλάγαμε. Μπορείς να δεις το μνημείο των υποβρυχίων, μπορείς να δεις την Ολυμπιακή Φλόγα, μπορείς να μάθεις. Και όλο αυτό, όπως λέω, μπορεί να γίνει οργανωμένα και συνδυαστικά. Να θυμίσω όμως κάτι που κάνατε πρόσφατα σαν Δήμος και είναι άρσιο επένου, σχετικά με το δανεισμό των βιβλίων. Αναφέρθηκε και σε άλλα κανάλια. Έχουμε μια πολύ οργανωμένη βιβλιοθήκη, την οποία βρίσκεται η κυρία Μέρη Τρίφων, με τη βοήθεια φυσικά του Δήμου, του Δημάρχου μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Δηλαδή το να παραγγέλνεις, το να παίρνεις ένα τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά το βιβλίο που διάλεξες να έρχεται στην πόρτα του σπιτιού σου. Παίρνοντας, και θέλω να το τονίσω, τα κατάλληλα μέτρα λόγω κορονοϊού, έτσι. Πάντα προσέχοντας, τηρώντας όλα τα μέτρα, και να έρχεται το βιβλίο στο σπίτι σου. Είναι, νομίζω, μια πολύ σημαντική ενέργεια. Και μια πρωτοτυπία, θα έλεγα, που έχει ανέλαβε ο Δήμος να πραγματοποιήσει. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος, και πραγματικά, το ξαναλέω, είναι, νιώθεις μια ζεστασιά, ξέρεις, μέσα σε αυτή την αποξένωση, αν θέλεις, λίγο των καιρών, το να έχεις συντροφιά ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να το διαλέξεις από την δημοτική μας βιβλιοθήκη. Άρα, και εν ώψη πανδημίας, υπάρχουν δράσεις. Υπάρχουν δράσεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό φαίνεται ότι είστε συνέχεια κοντά στον πολίτη, γιατί μαθαίνω συνεχώς νέα. Είναι μια περιοχή που αγαπάω. Δηλαδή, αν δεν έμενα εγώ στη Νέα Σμύρνη, θα έμενα στο Παλαιό Φαλήρο. Το έχω πει χιλιάδες φορές σε φίλους γνωστούς. Ναι. Και μακριά δεν θα μπορούσα να πάω. Αγαπημένη και η Νέα Σμύρνη, όμορφος Δήμος, τα παιδικά μας χρόνια. Είμαστε ένα κομμάτι όλο, αλλά νομίζω πραγματικά, το είπα και στην αρχή, είναι ένας ευλογημένος τόπος η Ελλάδα. Και μιας και μιλάμε για το Παλαιό Φάλιρο, νομίζω ότι πραγματικά και το Παλαιό Φάλιρο είναι έτσι ένας ευλογημένος τόπος. Να σου πω, μιας και το είπες, ότι αδρώντας της ευκαιρίας, μέσα στο αθλητικό κέντρο, με τον κορονοϊό, αφού υπάρχουν πράγματα τα οποία εγκαταστάσεις, δομές είναι κλειστές, προσπαθούμε να κάνουμε έργα, να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν τώρα που δεν έχουμε κόσμο, αθλητές ή δημότες μας μέσα στους χώρους αυτούς. Και πραγματικά είναι καθημερινά, θέλω να το πω αυτό, και τους ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τους υπαλλήλους, τους δημοτικούς μας υπαλλήλους. Δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και πραγματικά φτιάχνουμε κάθε μέρα και κάτι. Νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερο το αθλητικό κέντρο με το άνοιγμα όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων εδώ.
Έτσι βγάλαμε μια είδηση. Είναι καθημερινό, το λέω τώρα έτσι, επειδή ήθελα να το πω, ξέρεις, γιατί πραγματικά δεν καθόμαστε, δουλεύουν καθημερινά. Ναι, πολιτιστικές δράσεις γίνονται πολύ λίγες, αλλά όποιες μπορούμε τις κάνουμε, όπως είπες και εσύ, είπαμε και πριν. Ναι, υπάρχει στίβος και άθληση για τις ατομική άθληση, με όριο τα 60 άτομα, που γίνεται και πρέπει να ευχαριστήσω και τους δημότες που τηρούν και τα ωράρια και πραγματικά υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουν καταλάβει όλοι ότι είναι όλο για το καλό μας. Αλλά και το τέννις, στο οποίο και εκεί φυσικά ραντεβού και ωράρια. Και τους ευχαριστώ πραγματικά, γιατί έχουν, νομίζω ότι ο απλός κόσμος έχει καταλάβει ακριβώς το τι γίνεται και το τι περνάμε. Και νομίζω ότι είναι όλο το καλό παράδειγμα. Όπως να το πω λίγο με αφορμή, μιας και σύζυγός μου είναι νηπιαγωγός, νομίζω ότι τα ίδια τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, δώσαν το καλό παράδειγμα. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά που φοβόμαστε πώς θα το βιώσουν όλο αυτό, έχουν δώσει το καλό παράδειγμα. Και πολύ γρήγορα κάναν αυτό που έπρεπε. Εξοικειώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι μεγάλοι έχουν το πρόβλημα, να το πω έτσι, και όχι μικροί. Τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ακριβώς. Και άλλοι φίλοι δάσκαλοι. Και είναι, ακούνε με τόσο προσοχή και ενώ περιμένουμε ότι δεν θα έχουν πειθαρχία, είναι πιο πειθαρχημένοι από τους μεγάλους. Ακριβώς. Πολλές φορές. Πραγματικά και τους βάζω το καπέλο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σου γενικά είναι πολύτιμος. Χαρά μου ήταν, χαρά μου πραγματικά. Που είχαμε την ευκαιρία να πούμε και να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί στις τελευταίες μου εκπομπές έχω αφιερώσει στο νομό Αττικής ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Δήμους του νομού Αττικής. Το είχα πάντα μέσα στο μυαλό μου να κάνω ένα αφιέρωμα στο Παλαιό Φάληρο και στην ιστορία και στον πολιτισμό του. Εύχομαι να τα πούμε εκτενέστερα, υπό καλύτερες συνθήκες. Να πω ένα ευχαριστώ και στον αγαπητό συνεργάτη τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο που μας βοηθάει στη σημερινή μετάδοση. Καλός φίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά. Χαρά μου ήταν που είμαι εδώ μαζί σου. Χρόνος υπάρχει και ειδικά για αυτά τα πράγματα. Και να πω ότι πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή και τυχερό που είμαι μέλος και αυτής της Δημοτικής Αρχής. Και φυσικά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον Γιάννη Φωστηρόπουλο που με έχει τιμήσει με αυτήν εδώ τη θέση και πραγματικά δεν σου κρύβω ότι κάθε μέρα ανακαλύπτω και κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι τόσο όμορφο και τόσο ωραίο το κομμάτι αυτό που νομίζω ότι όταν ακούς αθλητισμό και πολιτισμό σημαίνει όλος ο κόσμος. Και ευχαριστώ γενικά και πραγματικά τον Δημότη, τον απλό Δημότη του Παλαιού Φαλήρου που και εγώ είμαι μέρος αυτού του κομματιού που είμαστε έτσι τόσο πολύ καλά σε αυτούς τους χώρους, που βρισκόμαστε σε αυτούς τους χώρους. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να αναδείξουμε τις ομορφιές του Παλαιού Φαλήρου. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, σε μια επόμενη εκπομπή θα είμαστε πάλι κοντά σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.